Αν ξεκινούσα σήμερα τις επενδύσεις μου στα κρυπτονομίσματα έχοντας μόνο 1.000 ευρώ και τίποτα άλλο παραπάνω, αλλά τη γνώση και την εμπειρία που έχω μέχρι στιγμής δεκάδες χιλιάδες ώρες έρευνας και ανάλυσης και πλέον πολλά χρόνια στην αγορά, θα επένδυα σε αυτά τα κρυπτονομίσματα που θα δούμε στο σημερινό βίντεο. Η επιλογή έχει γίνει προσεκτικά με δύο διαφορετικές στρατηγικές. Πρώτον, στο να μεγιστοποιήσω τα κέρδη μου και να βγάλω το μέγιστο από αυτό το bull run και από αυτήν την αγορά, ειδικά το 2025, γιατί το 2025 θα είναι η χρονιά των κρυπτονομισμάτων, όχι ότι δεν ήταν και το 2024. Και δεύτερον, να μειώσω το ρίσκο στο μέγιστο ως προς το 0, όπως και να έχει να βγω κερδισμένος ό,τι και αν γίνει με την αγορά και με τα διάφορα κρυπτονομίσματα που θα έχω επενδύσει. Και θα πρέπει να το δει κάποιος και από αυτές τις δύο πλευρές, γιατί αυτό που συμβαίνει με το καινούριο κόσμο που ξεκινάει να επενδύει στα κρυπτονομίσματα, με τον μέσο επενδυτή, ο οποίος επενδύει κοντά στα 1.000 ευρώ, είναι ότι είτε παίρνει μεγάλο ρίσκο στην αρχή και τα χάνει όλα γιατί δεν ξέρει να κάνει σωστές επιλογές, ή ακόμα και ότι δεν ξέρει πότε να βγει, πότε να πουλήσει δηλαδή τα κρυπτονομίσματά του, και αυτό θα δούμε επίσης στο σημερινό βίντεο, exit strategies για να πάρει κέρδη και καταλήγει να είναι και πάλι μείον 80-90% και τα 1.000 ευρώ αντί να γίνουν 3-4-5.000 και παραπάνω φτάνει να έχει 100-200 ευρώ στο τέλος, γιατί νομίζω ότι θα πάνε για πάντα προς τα πάνω. Ένα από τα λάθη που κάνει η πλειοψηφία των κόσμων που επενδύει στα κρυπτονομίσματα έχω κάνει και εγώ στην αρχή πριν από αρκετό καιρό, και αυτά λοιπόν όλα θα τα δούμε στο σημερινό βίντεο. Αν συμφωνείς μαζί μου, δώσε ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε όλα ένα-ένα. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το εξής. Θα έβαζα 100 ευρώ σε διάφορα κρυπτονομίσματα ξεκινώντας από το ίδιο το Bitcoin. Και θα ήταν Bitcoin, Sui, Solana και Near Protocol. Τώρα, όταν ξεκινάς με τις επενδύσεις σου στα κρυπτονομίσματα, και ας υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες, meme coins, altcoins και τα διάφορα, θα πρέπει να κάνεις το εξής. Θα πρέπει να κτίσεις ένα επενδυτικό mindset. Αυτό κάνω και εγώ, άσχετα από τα τόσα καλά που μπορείς να δεις και τις υποσχόμενες ευκαιρίες ότι αυτό το meme coin, αυτό το altcoin θα πάει στο φεγγάρι και θα σου δώσει 1.000 φορές πάνω την επένδυση. Αν δεν χτίσεις ένα επενδυτικό mindset και μια στρατηγική να την ακολουθείς, δεν θα μπορείς να είσαι κερδισμένος στο τέλος, ακόμα και αν βγάλεις προσωρινά κάποια λεφτά. Και το 40% του πορτφόλιό μου, δηλαδή 400 ευρώ, θα τα επένδυα σε αυτά τα κρυπτονομίσματα: Bitcoin, Solana, Sui και Near Protocol. Και αυτή η επιστροφή αναμένεται να δώσει στο χειρότερο σενάριο ένα 3x σε αυτό το bull run κύκλο. Και σε αυτή την περίπτωση, όχι μόνο θα έχω τα χρήματά μου πίσω, αλλά θα είμαι και 20% κερδισμένος με αυτό το 40% του πορτφολιού μου, τα 400 ευρώ. Ίσως αυτό να μην φαίνεται πολύ ενθουσιώδης για κάποιον, γι' αυτό θα δούμε τι θα κάνουμε και με το υπόλοιπο 60% του πορτφολιού μας με τις επενδύσεις μας. Εκεί λοιπόν είναι που μπορούμε να εντοπίσουμε μεγαλύτερες ευκαιρίες. Πρώτον, ξεσφαλίζουμε το κεφάλαιό μας και κάποιο κέρδος, και μετά κυνηγάμε να βγάλουμε επιπλέον κέρδη με άλλες ευκαιρίες που έχουμε στην αγορά. Και μετά ένα 30%, δηλαδή άλλα 300 ευρώ, θα βάζα σε trends που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά, στα τρία μεγαλύτερα, που είναι AI, RWA, Real World Tokenization και Games. Αυτά τα τρία είναι μεγάλα trends τα οποία θα πρέπει κάποιος να μελετήσει και να βρει ευκαιρίες. Αυτή τη στιγμή, αν ήταν να επιλέξω κάτι μεταξύ RWA και AI χαμηλής κεφαλοποίησης, γιατί εδώ σε αυτή την περίπτωση θα ρίσκαρα λίγο παραπάνω, θα επέλεγα κάτι μεταξύ AI Tech Solidus, το οποίο το έχω στο πορτφόλιο μου ήδη και είναι και χαμηλής κεφαλοποίησης, είναι κάτω των 100 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή το project αυτό. Αν ήταν η RWA, θα επέλεγα το Bricken, το οποίο το ξέρω και εγώ προσωπικά. Δεν είναι κάποια παρόδενση ή πρόταση να επενδύσετε. Αυτή είναι η δική μου επιλογή. Και όπως και να έχει, σε αυτό το σημείο επίσης θέλω να επισημάνω και να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι αυτές είναι οι δικές μου επιλογές. Μπορεί να βγουν σωστές, μπορεί να βγουν και λάθος. Δεν είναι όλες μου οι σωστές τις επενδύσεις 100% κερδισμένες, οι top, οι κορυφές κτλ. Σε γενικές γραμμές έχω κάνει καλές κινήσεις και είμαι κατά πολύ κερδισμένος, αλλά ο καθένας θα πρέπει να κάνει και τη δική του έρευνα και ανάλυση και να αποφασίσει μόνος του σε τι θα επενδύσει με δική του υπευθυνότητα. Οπότε, όχι οικονομική επενδυτική συμβουλή. Αυτά που λέω στο σημερινό βίντεο είναι δικές μου προσωπικές επιλογές σύμφωνα με τη δική μου έρευνα και ανάλυση. Υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες στο RWA, στο AI και στο gaming, τις οποίες μπορείς να ψάξεις και να το πείσεις και μόνος σου. Και εδώ πάμε στο άλλο ποσοστό του πορτφολιού μας, που είναι μετά άλλο ένα 30%. Το οποίο θα έβαζα το εξής. Πρώτο, είπαμε το 40% σε Bitcoin, Sui, Solana και Near Protocol, και μετά το ένα 30% στα memes, οπότε είμαστε στο 70%. Και ένα άλλο 30% θα το βάζα σε ICOs, IDOs και meme coins σε αυτή την περίπτωση. Γιατί, τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Πρώτον, έχουμε εξασφαλίσει το κεφάλαιο και κάποιο κέρδος. Και στη δεύτερη περίπτωση, βρίσκουμε κάποιες ευκαιρίες και βάζουμε σε κρυπτονομίσματα χαμηλής κεφαλοποίησης. Ακόμα και να μην επιλέξεις κάποιο από αυτά τα altcoins σε αυτά τα τρία trend που σου λέω σε αυτό το βίντεο, και να επιλέξεις κάτι άλλο, αν θες να πάρεις ένα μεγαλύτερο ρίσκο σε αυτή την περίπτωση, ένα μεγαλύτερο κέρδος, επέλεξε projects τα οποία να έχουν κεφαλοποίηση κάτω των 100 εκατομμυρίων.
ή ακόμα καλύτερα και κάτω των 50 εκατομμυρίων, γιατί η απόδοση σε αυτήν την περίπτωση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και μετά με τα ICOs, IDOs και memes έχεις πολύ μεγάλο ρίσκο, έχεις τεράστιο ρίσκο σε αυτήν την περίπτωση, ταυτόχρονα μπορείς να έχεις όμως και ένα μεγάλο κέρδος, όπου μπορεί να είναι 10, 20, 40, 50, 100 X για πλάκα σε αυτήν την περίπτωση. Μπορεί και να χάσεις όλα σου τα χρήματα, έτσι, ξεκάθαρα. Το ρίσκο είναι τεράστιο, γιατί μπορεί να πέσεις σε memes τα οποία μπορεί να μην ανέβουν ποτέ ή σε καινούργια ICOs τα οποία μπορεί να εξαφανιστούν. ICOs και IDOs είναι projects, κρυπτονομίσματα σε pre-sale προτού βγουν στην αγορά επίσημα, στην ανοιχτή αγορά σε ανταλλακτήριο, και συνήθως όταν μπαίνουν σε ανταλλακτήριο πάνε αρκετά καλά, αν είναι καλά projects, γιατί υπάρχουν και διάφορες μπουρδες εκεί έξω. Και αυτό που θα σε βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση είναι η μελέτη, η σωστή μελέτη. Γι' αυτό χρειάζεσαι εκπαίδευση, χρειάζεσαι βασική κατεύθυνση σε αυτή την αγορά. Έχω δύο μαθήματα στο Andreo Academy, το βασικό μάθημα για τα κρυπτονομίσματα και το blockchain, και το advanced, και ειδικά εκεί έχω ένα μάθημα με 18 δείκτες για την ανάλυση ενός κρυπτονομίσματος, όπου εκεί μπορείς μόνος σου μετά να βρεις ευκαιρίες στην αγορά. Okay. Επίσης, έχω και πολλά βίντεο σε αυτό το κανάλι. Έχω και κάποιους οδηγούς βήμα προς βήμα για το πώς να ξεκινήσει κάποιος τα κρυπτονομίσματα. Αν θέλετε να κάνω ένα καινούριο βίντεο, ένα καινούριο οδηγό, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, έτσι ώστε να το κάνω και για τους καινούριους ανθρώπους που μπαίνουν στα κρυπτονομίσματα. Και για το από πού θα αγοράσει τα κρυπτονομίσματα, η νούμερο ένα επιλογή αυτή τη στιγμή είναι η πλατφόρμα της Bybit. Το ανταλλακτήριο αυτό έχει τα χαμηλότερα fees στην αγορά για να κάνει κάποιος αγορά πώληση κρυπτονομισμάτων. Μπορείς να κάνεις τραπεζική μεταφορά ή με την κάρτα σου και να καταθέσεις ευρώ ή δολάριο στο ανταλλακτήριο αυτό και μετά να αγοράσεις απευθείας από το ανταλλακτήριο κρυπτονομίσματα τα οποία θέλεις της επιλογής σου. Αν κάποια από αυτά δεν τα βρεις στην Bybit, δες το άλλο ανταλλακτήριο MXIC ή Gate.io, θα βρεις links κάτω στην περιγραφή για να αγοράσεις εκεί. Ειδικά memes και κρυπτονομίσματα χαμηλής κεφαλοποίησης τα οποία δεν έχουν ενταχθεί ακόμα σε Bybit ή κάποιο άλλο ανταλλακτήριο που μπορεί να έχεις μέχρι στιγμής. Η Bybit έχει επίσης, όπως και η Gate.io, έχει και μια κρυπτοκάρτα που μπορείς να την παραγγείλεις εντελώς δωρεάν από το link που θα βρεις κάτω στην περιγραφή του βίντεο και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα χρήματά σου και τα κρυπτονομίσματά σου απευθείας από την κάρτα της Bybit. Για δωρεάν παραγγελία και bonus καλωσορίσματος 25 ευρώ, link κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Τώρα, κάποια σημαντικά πράγματα για να ολοκληρώσουμε το σημερινό βίντεο. Αν κάποιος έχει άλλα κρυπτονομίσματα μεγάλης κεφαλοποίησης, όπως για παράδειγμα Ethereum, Avalanche, Cardano, και πιστεύει ότι αυτά θα πάνε καλά σε αυτό το bull run κύκλο, είναι OK το να μην έχει Solana ή Sui. Τη λογική πίσω από αυτό θέλω να καταλάβεις. Δηλαδή, ότι ένα ποσοστό του portfolio σου θα πρέπει να το βάλεις σε μεγάλα projects και να το σπάσεις σε διάφορα από αυτά και να το κάνεις diversify, και ένα άλλο ποσοστό μετά σε κρυπτονομίσματα χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης για μεγαλύτερη επιστροφή στην επένδυση, και να ασφαλίσεις το portfolio σου, την επένδυσή σου, και να δεις ένα επενδυτικό mindset, ένα επενδυτικό όχημα, και μετά ταυτόχρονα να ρισκάρεις αλλά και να έχεις μεγαλύτερη ευκαιρία, έτσι ώστε να μπορείς να ανεβάσεις και το portfolio σου πιθανότατα σε 5-10 χιλιάδες ευρώ ή ακόμα παραπάνω με αυτές τις κινήσεις. Επενδύοντας όλα αυτά, θα πρέπει να δεις και το εξής. Θα πρέπει να βρεις ένα σημείο το οποίο θα βγεις από την αγορά σε κρυπτονομίσματα χαμηλότερης κεφαλοποίησης. Ειδικά στο 60% του portfolio σου, που δεν θα είναι δηλαδή Bitcoin, Solana, Sui και Near Protocol. Αυτά τα τέσσερα projects, ό,τι και να γίνει στην αγορά, αυτά θα μείνουν για πολύ καιρό. Ακόμα και να μείνεις σε αυτά στο bear market, πιστεύω ότι στο επόμενο bull run και πάλι θα ανέβουν. Ακόμα και από αυτά θα μπορούσες να βγεις και να πάρεις την επιστροφή σου στην επένδυση και να ξαναμπήσεις σου αργότερα. Αλλά σίγουρα από το υπόλοιπο 60% θα πρέπει να βάλεις στόχους εξόδου και να βγεις από την αγορά. Τα δύο σημεία τα οποία μπορώ να προβλέψω αυτή τη στιγμή, σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, είναι τέλη Μαρτίου και μέσα με τέλη Οκτωβρίου του 2025. Αυτά τα δύο σημεία μπορεί να μην είναι 100% σωστά και μπορεί να αλλάξουν καθώς ο χρόνος περνάει. Αλλά κάτι το οποίο μπορείς να έχεις αυτή τη στιγμή στο μυαλό και να παρακολουθείς τις αγορές, ειδικά άμα έχεις κάνει μια σημαντική επένδυση, σαν μια βάση τουλάχιστον, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παρακολουθείς συνέχεια τις εξελίξεις, έτσι ώστε να μπορείς να βρεις και εσύ μετά την κατάλληλη στιγμή εξόδου από την αγορά. Γιατί αν δεν πάρεις profit από το υπόλοιπο 60% που είναι πιο risky, το πιο πιθανό είναι στο bear market να καταλήξεις όχι μόνο να μην έχεις πάρει κέρδος, αλλά να χάσεις και ένα 80-90% του πορτφόλιο σου. Ή να είναι τουλάχιστον μείον μέχρι στο επόμενο bull run, και στατιστικά κάποιο project πάντα φεϊλάρει ή δεν επανέρχεται μέχρι εκεί που το είχες αγοράσει. Αυτά λοιπόν είχα να πω για το πορτφόλιο των 1.000 ευρώ επένδυση για αυτό το bull run κύκλο. Σκέφτομαι να κάνω και ένα βίντεο για 5 ή 10.000 ευρώ πορτφόλιο. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε και κάτι τέτοιο, γιατί θα είναι διαφορετική στρατηγική επένδυσης με 10.000 ευρώ portfolio. Let me know down below, like, follow και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.